Πάμε τώρα στην πολιτική και ειδικότερα στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη δράση και τη στάση της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας γενικώς, που εξέφρασε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ της Ροδόπης, ο κ. Δημήτρης Χαρίτου, με αφορμή και τα αυριανά εγκαίνια των γραφείων της Χρυσής Αυγής στην Κομωτινή. Μεθαύριο θα γίνουν βεβαίως τα αντίστοιχα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Χαρίτου, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως στόχος της Χρυσής Αυγής είναι να σπείρει τη διχόνοια και το φόβο, λειτουργώντας, όπως είπε, ως το μακρύ χέρι του συστήματος. Για τις πολιτικές εξελίξεις, εστιάζοντας κυρίως στην παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Θράκη, μίλησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, Δημήτρης Χαρίτου. Ο κύριος Χαρίτου, με αφορμή την έλευση κλιμακίου του κόμματος στη Ροδόπη και τον Εύρο για τα εγγένεια των γραφείων της Χρυσής Αυγής, ανέφερε πως οι μέρες που διανύει η χώρα είναι πονηρές και οι τοπικές κοινωνίες δεν αντέχουν ούτε θέλουν άλλους διχασμούς. Όπως επιχειρούν πριν ακόμα φτάσουν στην πόλη τα τάγματα εφόδου οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, έρχονται για να δείξουν ότι τάχατες είναι πιο πατριώτες από όλους εμάς εδώ στη Θράκη, ότι είναι πιο Έλληνες δήθεν στην πολυπολιτισμική κοινωνία της περιοχής, την οποία μισούν θανάσιμα, ότι είναι πιο άνθρωποι από τους συνανθρώπους μας που είναι στιβαγμένοι εδώ λίγο χιλιόμετρα έξω στις σχολές αστυνομίας. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας, έρχονται για να σπείρουν το μίσος. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως η Χρυσή Αυγή έχει στόχο να σπείρει το φόβο και την ανασφάλεια, καθώς, όπως είπε, είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, κρύβοντας τον πραγματικό ρόλο της, που δεν είναι άλλος από το να υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Ο κύριος Χαρίτου υποστήριξε πως η Χρυσή Αυγή δεν είναι δίπλα στους πραγματικούς αγώνες των εργαζομένων και των απολυμένων. Αντιθέτως, είναι πολιτικά επικίνδυνη. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος, πρόσθεσε ο κύριος Χαρίτου, να αναλάβει πρωτοβουλίες με σκοπό ένα πλατή μέτωπο υπεράσπισης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Δεν είναι στην πραγματικότητα αντισυστημική δύναμη. Είναι το μακρύ χέρι του συστήματος για να φοβήσουν, να παραλύσουν, να ακυρώσουν τους κοινωνικούς αγώνες και το λαϊκό κίνημα. Πίσω από τις αντιμνημονιακές τους κορώνες δεν μπορούν να κρύψουν ότι στην πραγματικότητα υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Απέναντι στους οικονομικά ισχυρούς είναι σαν το βαμβάκι. Απέναντι στους κοινωνικά αδύναμους το παίζουν σκληροί, τζάμπα μάγκες δηλαδή.